Ξέρουμε που μένετε. Ξεκινήσει την ανασκόπηση του 2011. Mm-hmm. Τα γεγονότα του 2011 και όχι μόνο τα γεγονότα του 2011, έτσι όπως τα κατέγραψε το Ράδιο Αρβίλα. Κατέγραψε το μυαλό. Το μυαλό του Ράδιο Αρβίλα. Και έχουμε και κάποια. Δεν είναι γεγονότα, δεν τα λες γεγονότα, είναι λίγο πιο φλοξιές. Έτσι, κάτι δικά μας πράγματα από το 2011. Οπότε θα συνεχίσουμε. Απλά εμβόλυμα, τώρα στην αρχή, στο τέλος έχει ένα καταπληκτικό κοινωνικό μήνυμα. Το κολάνδρισμα, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα σταματούσε χθες. Η καζούρα συνεχίζεται. Τι να κάνουμε, με χαρά, μεγάλη καρδιά. Πάμε να ρίξουμε το πρώτο. Χτυπάτε φίλοι, ελεύθερα, δεν υπάρχει. Χτυπάτε, αντέχει. Μπορούμε να δούμε το πρώτο. Πάμε να δείξουμε το πρώτο λοιπόν. Μετά από την παγκόσμια αίσθηση που προκάλεσε το τραγουδιστικό ταλέντο του Αντώνη Κανάκη, ήρθε αυτό που όλοι περιμένατε. Αιδόνης Κανάκης, The Tour Natur. Ο αγαπημένος σας τραγουδιστής θα επισκεφθεί και τη δική σας πόλη. Απλά κεράστε τον κανένα σφινάκι παραπάνω και απολαύστε όλες τις μεγάλες του επιτυχίες. Αιδόνης Κανάκης, The Tour Natur. Στα Τρίκαλα. Στην Άουσα. Στο Διακουφτό. Στην Άνω Παναγιά. Στην Κάτω Παναγιά. Στην Πέρα Μαγούλα. Στη Βόθε Μαγούλα. Μαζί του η Σκόρπιονς. Στις τελευταίες 254 live εμφανίσεις τους. Αιδόνης Κανάκης, Σκόρπιονς. Θα μεθύσετε από τις επιτυχίες. Είναι και το ρεπερτόριο πολύ πλούσιο ρεπερτόριο. Θα τα παίξουμε όλα. Εγώ σκέφτομαι. Και το παλιό παλιός ο χρόνος και το Satisfaction. Έπαιξε το παλιό το χρόνο. Σκέφτομαι μία στο εκατομμύριο κάποιος. Και θα κάνω ανκόρ με το. Και μπιζάρισμα ξανά. Εγώ σκέφτομαι εξής. Μία στο εκατομμύριο κάποιος από τους Σκόρπιονς να είναι στην Ελλάδα για κάποιο λόγο και να βλέπει τα μούτρα του. Δεν αποκλείεται γιατί συνήθως εδώ είναι. Τι, μία στο εκατομμύριο. Είναι μόνοι μας στην Ελλάδα οι Σκόρπιονς. Στο Λεωφόρι παίζανε χθες. Σίγουρο. Αλλά επειδή δεν θέλω να δείχνουμε κάτι τέτοιο χωρίς το κοινωνικό μήνυμα, το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να το δείξουμε τώρα. Πρέπει να συνοδεύει. Ναι, γιατί νιώθω μια ευθύνη απέναντι σε όλα αυτά που υπάρχει ένα σποτ κοινωνικό μήνυμα το οποίο πρέπει να εμφανίσουμε. Νιώθω μια ευθύνη. Αυτοί α κάνουν την καζούρα του, εντάξει, όλοι αυτοί. Εσύ θα το αντιμετωπίσει με υπευθυνότητα. Εγώ υπεύθυνα με αφορμή τα γεγονότα της πρωτοχρονιάς ένα κοινωνικό μήνυμα από το Ράδιο Αρβίλα. Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα από το Ράδιο Αρβίλα. Μερικές φορές νιώθεις πως δεν σε καταλαβαίνει κανείς. Κάποιοι φίλοι σου είπαν δοκίμασε. Θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα. Ας δούμε την αλήθεια κατάματα. Το ποτό δεν είναι μαγιά. Μπορεί να νομίζεις ότι οι φίλοι σου θα σε δουν να πίνεις και θα πούν «Ουάου, κοίταξέ το πώς πίνει, είναι πολύ μάγκας». Όχι φίλε μου, είναι μια ψευδέστηση. Μείνετε μακριά από το ποτό. Δεν χρειάζεστε ξένα φτερά για να πετάξετε. Πες όχι στο αλκοόλ. Ναι στη ζωή. Είναι στο χέρι σου. Ανόητε. Τέσσερα χρόνια κάνω αρβίλα πρώτη φορά, θέλω να πιω. Φέρτε. Είναι στο χέρι σου. Εξαιρετικά. Τώρα γιατί γελάσαμε, δεν είναι σωστό αυτό. Τι θα πει ο κόσμος. Συμπαράσταση βέβαια συνεχίζεται να το πούμε αυτό. Αντώνη, μην ακούσεις κακούς. Εγώ θα τρελαινόμουν να μου κάνεις καντάδα αρκεί να έχεις ένα λουλούδι στο στόμα. Ένα δέσμιο ολόκληρη. Έσωστο. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με την ανασκόπηση, εντάξει. Ναι, ναι. Πάμε με την ανασκόπηση. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι για το θέμα αυτό θα ακολουθήσει κάτι ακόμα στη συνέχεια. Θα επανέλθουμε. Μια δισκογραφική κίνηση. Αλλά πάμε στην ανασκόπηση να συνεχίσουμε.